άνθρωπος είναι διαθέσιμος να σου χαρίσει τον χρόνο του, δεν ξέρω τι έχουν κάνει τα άλλα παιδιά. Πάτε, σας παρακαλώ, άμα είναι να στερώ από τον χρόνο σας, το ευχαριστώ πολύ. Δεν συζητάω μαζί σου όταν με ειρωνεύεσαι. Γιατί δεν μ' αρέσουν οι ειρωνίες. Και δεν δέχομαι από σένα να ειρωνευτείς εσύ εμένα. Δεν το δέχομαι. Ναι, όπως εσύ θα μπορούσε να μου χαρίσει το δικό μου. Το δικό σου. Εγώ σου χάρισα το χρόνο μου εχθές και θεώρησα ότι είχα ανάγκη. Και αύριο μπορεί να γυρίσω εγώ και να θέλω να μου χαρίσει το δικό σου. Ναι. Σταμάτα να με ειρωνεύεσαι. Εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ αν θέλεις να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε. Έχω όλη την καλή διάθεση να κουβεντιάσω μαζί σου. Έχω όλη την καλή διάθεση να έρθω από εκεί και να σου πω να μην σηκωθείς να φύγεις με οικειοθελή αποχώρηση και να κάτσεις να περιμένεις και να ελέγξεις την παράνοιά σου. Τι θέλεις, την παράνοια. Ναι, την παράνοιά σου. Ναι, την παράνοιά σου. Άλλη. Ναι, γιατί όλοι παρανοούμε εδώ πέρα και πρώτα απ' όλα εσύ. Ναι. Κατάλαβες? Εγώ πρώτα απ' όλα. Φυσικά, όπως και εγώ δεύτερο απ' όλα και τρίτο απ' όλα η Ευρυδίκη και μπορεί ο Κοκκινάκης αύριο και ο Χούτος και οποιοδήποτε. Έχουμε όλα τα εφόδια να παρανοήσουμε και όλη τη μαγιά. Είναι μέσα στα πλαίσια του Survivor αυτό. Δέξου, σταμάτα να νομίζεις ότι έχουμε έρθει όλοι και σε αντιμετωπίζουμε σαν μια μουρλή που έχει σκάσει από το διάστημα. Έτσι δεν είναι. Είναι δική σου η αίσθηση αυτή, έτσι, η ειρήνη. Κάτι προβληματικό θα έχω για να είμαι εκεί. Δηλαδή ότι στο περιβάλλον. Συμφάνει και να είσαι απασχολημένη με τις σκέψεις σου. Δεν θα με βγάλει τρελή, επειδή το είχα στο νου μου, επειδή όταν εχθές κάναμε συζήτηση για το καλοκαίρι.